Η έρευνα αυτή είναι άλλη μία έρευνα η οποία έχει γίνει με παρεμφερές αντικείμενο. Απλά η διαφορά της είναι ότι είναι το στέμα όλων αυτών των ερευνών. Δηλαδή είναι στην κορυφή, διότι πιάνει πάρα πολλές εκφάνσεις σε διάφορα πράγματα. Το κεντρικό έβριμα, αν θέλετε, που πρέπει και επ' αυτού να κάνουμε κάτι, διαφορετικά το να κάνουμε συνεχώς διαπιστώσεις, μικροβιολογικές διαπιστώσεις, δεν μας οδηγεί πουθενά, είναι το ότι για όλα φταίει ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε τα αγόρια στην οικογένεια. Όπου όσο και να προσπαθούμε να τα κάνουμε να σέβονται, να μην θεωρούν τα πάντα δεδομένα, να μην υπάρχει αλαζονία η οποία υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, αυτό δεν περνάει εύκολα, διότι με το που βγαίνουν μέσα από το σπίτι και ξαναμπαίνουν στην κοινωνία, επειδή δεν λειτουργούν όλες οι οικογένειες έτσι, ξαναλερώνονται πάλι για να μπορούν να κοινωνικοποιούνται. Άρα δεν αρκεί ο τρόπος που ο μπαμπάς και η μαμά μεγαλώνει το αγόρι, πρέπει να συμβάλλει και το σχολείο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα της γυναίκας να πρωταγωνιστήσει στην ελληνική κοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Μέσα στο σπίτι, έξω από το σπίτι, στον επαγγελματικό στίβο, στην πολιτική, παντού. Η στέθη λοιπόν της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία είναι να είναι πλέον πρωταγωνίστρια. Στη Eurolife στηρίζουμε πάντα κάθε πρωτοβουλία που βοηθάει στην ισότητα και τη συμπερίληψη. Έτσι αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά που η Όλγα Κεφαλογιάννη είδε σε μας ακριβώς αυτό το πνεύμα και μαζί αποφασίσαμε να στηρίξουμε το ΚΙΜΕΦΗ, το Κέντρο για την Ισότητα των Φύλων, σε αυτή την έρευνα της MRB για τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία. Αυτό που προσδοκούμε από μια τέτοια μελέτη είναι να δούμε πόσο απέχουμε από αυτή την ισότητα, να αναδείξουμε τα θέματα, να μιλήσουμε για θέματα που πολλές φορές φοβόμαστε να μιλήσουμε δημόσια και μέσα από αυτή τη διαδικασία να φτάσουμε επιτέλους κάποτε, ελπίζω σύντομα, σε αυτή την περίφημη εν τη πράγμαση ισότητα των δύο φύλων. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα γιατί το Κέντρο Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα παρουσιάζει το ερευνητικό πρόγραμμα για την θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε τα ευρήματα, διότι διαπιστώνουμε ότι τα στερεότυπα είναι ακόμα πολλά, ότι χρειάζεται δράση τώρα και ότι πρέπει να μπορούμε να προβούμε άμεσα σε πολιτικές προτάσεις και αλλαγές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατακτήσουμε πραγματικά την θέση ισότητας που αξίζει στην γυναίκα στην ελληνική κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό εταιρείες όπως η Eurolife, αλλά και άνθρωποι που βρίσκονται στα ενία της, όπως ο Αλέξανδρος Αργεωργίου, να αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα θεμάτων όπως η θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία, να κατανοούν ότι τα ζητήματα αυτά κοινωνικής δικαιοσύνης είναι ζητήματα που αφορούν τελικά και την ανάπτυξη της χώρας και όχι μόνο την δημοκρατία και την ποιότητά της. Και εμείς χαρήκαμε πολύ που συνεργαστήκαμε τόσο καλά με μια τέτοια εξαιρετική εταιρεία και πιστεύω ότι έχουμε και πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί στο μέλλον.